Παθογνωμίου είδαμε τα επιτραπέζια στα φύλλα, κατόπιν στο Ζευγολατιό, σε κτήματα, επίσης στα φύλλα και στον Δήμαρχο του Βέλου Δόχα, τον Ανίβα τον Παπακυριάκο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Από την πρώτη στιγμή, η εντολή του Πρωθυπουργού της χώρας, όπως δεν είναι όλοι ένα, να βοηθήσουμε τους συντοπίτες μας, γιατί πραγματικά αυτή η χρονιά είναι χαμένη, αλλά και την επόμενη χρονιά θα έχουμε προβλήματα. Αλλά ήθελε προσωπικά ο Ανδρέας Βελιζουρέτος να μιλήσει με τους αγρότες. Ήθελε να μιλήσει από κοντά στα χτήματά τους και να δει τα προβλήματα ο ίδιος. Εμείς ευχαριστούμε και θα είμαστε σε καθημερινή επαφή, όπως στόλισε εσύ με τους βουλευτές, μιλάμε πάνω από 2 φορές την ημέρα. Εμείς σαν περιφέρεια θα είμαστε δίπλα σε ό,τι μας ζητηθεί. Ήδη ορίσαμε προϊστάμενο κρατικής αρρωγής που είναι σημαντικό την επόμενη μέρα να υπάρχει κάποιος, γιατί μετά από μια καταστροφή υπάρχουν τα επακόλουθα. Για μας ο αγροτικός τομέας είναι το νούμερο ένα στην κορυφαία. Εμείς δεν στηριζόμαστε στον τουρισμό, στηριζόμαστε όπως και οι αρκάδες στον αγροτικό κόσμο. Και όλους τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων και των συνεδρισμών με τους οποίους συνεργαστήκαμε και χθες στην Αργολίδα, αλλά κυρίως σήμερα εδώ στην Κορινθία. Είμαστε μπροστά σε μία πρωτόγνωρη καταστροφή μετά από 5 κύματα παγωτών, πακετών και τελευταία και με καύσο. Είναι μία ζημία η οποία αφορά από τις καλλιέργειες της Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την Κεντρική Πελοπόννησο. Είναι μία ζημία η οποία κατά ένα μέρος εντάσσεται στις αποζημιώσεις μέσω του κανονισμού του ΕΡΓΑ και κατά ένα άλλο δεν εντάσσεται στον κανονισμό μας, αλλά η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός με την εδώ δήλωση, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σπύλιος Γιβανός και εμείς ως διοίκηση του ΕΡΓΑ έχουμε αποφασίσει και οι ζημίες αυτές να αντιμετωπιστούν με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονται εκείνες οι οποίες εντάσσονται στον κανονισμό μας, θα αξιολογηθούν με τους ίδιους όρους, αλλά θα αποζημιωθούν από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο την ίδια περίοδο όμως ως αποζημιώσεις, την ίδια περίοδο δηλαδή των πληρωμών για τις οποίες σχεδιάζουμε να υπερβούμε τα χρονικά όρια, μάλλον να υπερβούμε τις δεσμεύσεις του κανονισμού του ΕΛΓΑ και να συντομεύσουμε τα χρονικά όρια, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στα αγροτικά νοικοκυριά, κοντά στους ανθρώπους που δοκιμάζουν. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, διότι απαιτείται μια τεράστια δαπάνη κεφαλαίου, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες του ΕΛΓΑ.